Έγιναν πάρα πολλά στην Βοσνία. Επιτέθηκαν τόσο στους παίχτες της εθνικής μας ομάδας οι Βόσνοι, όσο και στον κόσμο μας που ήταν στην Κερκίδα, και πολλοί από αυτούς ήταν και εκδρομής και από την Κρήτη με τον Γαλανό Λευκοφάρο. Περισσότερα θα μας πει ο πρόεδρος του Γαλανού Λευκοφάρου, ο Νίκος Φλέκας, που έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά, και από ό,τι γνωρίζουμε, μαζί με τους υπόλοιπους οργανωμένους φιλάθλους της εθνικής μας, είναι απόψε και θα διανυτερέξουν στο Βελιγράδι, σε σερβικό έδαφος, εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια ασφαλώς για όλους τους Έλληνες. Νίκο Φλέκα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καταρχήν, πριν πάμε στο θέμα που μας απασχολεί, θα σας δώσω τα εύσημα, γιατί κάνατε ένα ταξίδι, μια αποστολή για σας που εκ προημίου ήταν δύσκολη. Είναι ένα έδαφος αυτό της Βοσνίας που πάντα είναι εχθρικό, δυστυχώς, για τους Έλληνες. Δεύτερη φορά μέσα σε 4 χρόνια. Και δεύτερη φορά που ζούμε τα ίδια πράγματα. Την προηγούμενη φορά χάσαμε, φύγαμε ήρεμα και ωραία. Τώρα όμως πάμε λίγο να κερδίσουμε και γίνανε τα έκτροπα. Αλλά και τις δύο φορές αυτό που έχουν καταφέρει οι Βόσνοι είναι να μην ακουστεί ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας ποτέ. Και γιατί το κάνουν αυτό? Έχουν ένα απίστευτο μίσος στην Ελλάδα, γιατί το παιχνίδι αυτό δεν θεωρούν ότι παίζει η Βοσνία εναντίον της Ελλάδας, αλλά παίζουν οι Μουσουλμάνοι εναντίον των Χριστιανών. Γι' αυτός είναι ένας θρησκευτικός αγώνας. Και ένα παραπάνω, επειδή έχουμε καλές σχέσεις με τη Σερβία, έτσι. Ναι, εμείς κάναμε μια οδύσσια ως Γαλανό Λευκοσφάρος. Ήρθαμε Βελιγράδι, φύγαμε 11 η ώρα το πρωί από Βελιγράδι. Φτάσαμε 9 παρατέταρτο, μία ώρα πριν το παιχνίδι εκεί, γιατί είναι ένας πολύ δύσκολος δρόμος για να πας. Και μετά 8 η ώρα το πρωί επιστρέψαμε από Ζένιτσα ξανά Βελιγράδι. Αλλά αυτό έγινε για λόγους ασφαλείας. Έχω πει ότι στο Σεράγεβο και στη Ζένιτσα δεν πρόκειται να μείνουν οι Έλληνες φίλαθλοι. Πολύ σωστά, και πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια του κόσμου. Ήσασταν και άλλοι, εκτός από σένα, Νίκο, που ταξίδεψε από τα Χανιά, ήταν και άλλοι κριτικοί φίλαθλοι χθες στη Ζένιτσα. Βεβαίως. Ήταν κόσμος όχι μόνο από την Κρήτη, ήταν από όλα τα μέρη της Ελλάδος, και από Αγγλία και από Γερμανία που ήρθε για τον αγώνα. 60 ηρωικοί Έλληνες φίλαθλοι. Εγώ δεν ήξερα αν θα καταφέρουμε να ακουστούμε. Πιστεύω ότι ακουστήκαμε. Βεβαίως. Όμως θέλω να σε ρωτήσω, γιατί μας απασχολεί αυτό. Γνωρίζω ότι υπήρξε, και ευτυχώς δεν είναι σοβαρός τραυματισμός Έλληνα φιλάθλου. Πραγματικά ήταν δύσκολες οι στιγμές για σας στο τέλος. Σας επιτέθηκαν Βόσνοι φίλαθλοι σε συνδυασμό με την αστυνομία? Όχι. Μας επιτέθηκαν security. Και γιατί έγινε αυτό? Αυτό έγινε γιατί την ώρα που τελείωσε το παιχνίδι, οι Έλληνες διεθνείς ήρθαν στην κερκίδα των Ελλήνων φιλάθλων για να πανηγυρίσουμε μαζί. Και μόλις είδαν ότι πάμε να πανηγυρίσουμε τους παίχτες, μας χτυπήσανε. Ευτυχώς ζήτησε από τον κόσμο και πολλοί με ακούσανε και έκατσε στις καρέκλες τους. Πήγαμε και ωραία, ώστε να δώσουμε τόπο στην οργή, γιατί εμείς είμαστε οικογενειάρχες, δεν είμαστε παιδάκια. Θα καθόμαστε να μαλώνουμε το security. Αυτοί χτυπήσαν 3-4 παιδιά. Μετά μπήκε και η αστυνομία λίγο δικιά τους και χτυπούσε και αυτή. Με αποτέλεσμα δύο παιδιά να συλληφθούν. Ο ένας ήταν και τραυματισμένος. Τελικά αφήθηκαν ελεύθεροι, γιατί τα παιδιά δεν κάνανε τίποτα, απλώς φάγανε ξύλο. Τραγικές καταστάσεις. Δεν πειράζει. Μακάρι να παίρναμε το παιχνίδι, να παλεύαμε την πρώτη θέση. Πρέπει να τιμωρηθεί η Βοσνία. Αυτό δεν μπορεί να μείνει έτσι. Ελπίζουμε να έχουν αναφερθεί όλα στο φύλλο αγώνα. Θα τιμωρηθεί η έδρα τους. Είτε πολύ όμως μπορεί να φάνει και μόνο πρόστιμο. Και μπορεί να μην τιμωρηθεί και πάλι ο Τζέκο. Επίσης, Νίκο Φλέκα, αφού μας βεβαιώνεις ότι είναι όλα καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα ουσιαστικά για τους Έλληνες εκδρομής, έχουν φύγει όλοι από τη Βοσνία Σόι και Αυλαβής, θέλω να σε ρωτήσω, είδατε και το επεισόδιο αρχικά Μανολά Τζέκο και στη συνέχεια τι έγινε με τον Γιαννιώτα, ο οποίος χτυπήθηκε και του έσπασαν και ένα δόντι? Ο βοηθός προπονητής της Βοσνίας αυτό που έκανε είναι απαράδεκτο, πρώτον. Και δεύτερον, και αυτό που έκανε ο Τζέκο, γιατί το ξανά έκανε στο Καραϊσκάκι και η τιμωρία του ήταν μια κίτρινη. Εντάξει. Και μάλιστα σε συμπαίκτη του στη Ρώμα, που υποτίθεται ότι είναι και φίλοι. Υποτίθεται. Mm-hmm. Εντάξει. Το ξανακάνει και τώρα στη Βοσνία και περιμένω να δω αν η UEFA θα το τιμωρήσει. Μάλιστα. Περιμένουμε. Η FIFA. Mm-hmm. Γιατί είναι διοργάνωση FIFA.
Ουσιαστικά το ότι έγινε στην ελληνική κερκίδα, να ρωτήσω και αυτό, έγινε μετά από το επεισόδιο Τζέκο Μανολά και το περιστατικό με τον Γιαννιώτα, δηλαδή αυτό άναψε φωτιές το περιστατικό. Το πιο μπροστά έγινε η ελληνική κερκίδα. Α, μάλιστα. Αλλά να πω και κάτι που μπορεί να το έχεις δει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Έλληνες Διεθνείς, γιατί οι Έλληνες Διεθνείς μετά από τα επεισόδια γίνονται ταυτόχρονα επεισόδια με τον Μανολά και τους. Και το Γεννιώτα και πάνε όλοι εκεί και μετά ξανάρχονται στην ελληνική κερκίδα για να υπερασπίσουν τους Έλληνες φιλάθλους. Ναι, όντως το είδαμε και σε φωτογραφίες αυτό που λες και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Το βλέπουμε και τώρα τους διεθνείς μας να τρέχουν και να φωνάζουν σε σεκιουριτάδες και αστυνομικούς. Ότι η φιλάθλη, η εθνική ομάδα είναι μια γροθιά. Και είχα πει μετά τα πραγματικά του 2016 ότι η εθνική για να ξαναγίνει μεγάλη πρέπει να το πιστέψουν ήδη οι διεθνείς. Να γίνει μόνο από τους διεθνείς ξανά μεγάλη. Και μπράβο στα παιδιά, παρόλο που παίρνουν καινούργια παιδιά που δεν έχουν συμμετοχές, βλέπεις ότι δυναμώνει. Ωραία. Και να σου πω και κάτι τελευταίο. Μπράβο και σε εσάς, Νικοφλέκα, πρέπει να κλείνουμε δυστυχώς. Να πω κάτι τελευταίο στα γρήγορα. Ναι. Η πρόταση του κύριου Τζόρτζογλου για το Πακρίτιο με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, αλλά όχι μόνο για το Βέλγιο και το Ελλάδα-Εστονία 31 Αυγούστου και 3 Σεπτέμβρη Ελλάδα-Βέλγιο. Πολύ σωστά, γιατί όχι, το Παγκρίτιο αξίζει να γίνει το σπίτι της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Πλέον, Νίκο Φλέκα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό ταξίδι. Η Κρήτη αγαπάει την εθνική ομάδα. Καλό ταξίδι και μακάρι να είμαστε του χρόνου στη Ρωσία. Καλό ταξίδι και σε σένα και στους υπόλοιπους Έλληνες που ταξιδέψατε στην Βοσνία. Και αυτό ήταν ιδιαίτερα δύσκολο πραγματικά.